Η της Κύπρου δεν γίνεται καταρχήν δεκτό από την Τρόικα. Το παραδέχεται ο Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου Σωκράτης Χάσικος μιλώντας στο Μέγκα. Παρόλο ότι εμείς έχουμε plan B που λέτε ότι δεν έχουμε, λυπούμε να σας πληροφορήσω ότι η Τρόικα δεν αποδέχεται το plan B που έχουμε. Δηλαδή από ίδιους πόρους εμείς, δανεισμό από τα ταμεία μας, από ασφαλιστικές εταιρείες, από άλλες τράπεζες κλπ. Κλπ. Εσωτερικά. Δεν το δέχεται η Τρόικα. Μπροστά σε αντιδράσεις, η κυπριακή κυβέρνηση σπέβδει να το διαψεύσει. Όμως η Τρόικα επισκέπτει τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και σύμφωνα με πληροφορίες καταθέτει νέα πρόταση. Η Κύπρος στρέφεται για βοήθεια στη Ρωσία. Στη Μόσχα, ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών συναντά τον πρώτο αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης, Ιγκόρ Σουβάλοφ, χωρίς να προκύψει συμφωνία. Ενδεικτική της δραματικής κατάστασης, η δήλωσή του «Δεν φεύγω χωρίς να υπάρξει συμφωνία». There was no offers, nothing concrete. We are continuing discussions. We are happy with a good beginning and we are looking forward to continuing these discussions over the next few hours. Ο Βλάδιμιρ Πούτιν δεν δείχνει να βιάζεται. Διαμηνύει στον Νίκο Αναστασιάδη με τον οποίο τηλεφωνήθηκε χθες το βράδυ. Έλα όποτε θες στη Μόσχα, αλλά... Να πάρω το αεροπλάνο και να έρθω. Να τα βρουν πρώτα οι υπουργοί μας και μετά συναντιόμαστε. Ο Ρώσος πρόεδρος υπόσχεται να βοηθήσει. Ωστόσο παραμένει άγνωστος ο τρόπος βοήθειας, αλλά και τα ανταλλάγματα. Το φλερτ Κύπρου-Ρωσίας παρακολουθεί στενά το Βερολίνο. Μπορεί η Μέρκελ να δηλώνει διπλωματικά ότι περιμένει το νέο σχέδιο της Κύπρου. Ich bedauere das Votum des zyprischen Parlaments gestern. Allerdings respektieren wir natürlich dieses Votum und werden jetzt schauen, welche Vorschläge Zypern der Troika macht. Το μαστίγιο όμως κρατά ο Wolfgang Schäuble και χτυπά όχι με μία, αλλά με πολλές σκληρές δηλώσεις. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και η Κύπρος δεν πρέπει να κατηγορεί κανέναν άλλον, υποστηρίζει. Οι beiden großen zyprischen Banken leben ausschließlich von einer Notfallliquidität durch die Zentralbank und die EZB hat klar gemacht, wenn es nicht ein Programm gibt, ein Hilfsprogramm für Zypern, dann kann diese Hilfe nicht fortgesetzt werden. Das muss auch jemand den Zypern erklären. Und das ist die schwierige Lage. Ich glaube nicht, dass es bis Juni dauern wird, sondern ich glaube, es ist kritisch, ob sie überhaupt die Banken wieder öffnen können. Zwei große Banken sind ohne Notfallsliquidität, Nothilfeliquidität der Zentralbank insolvent. Zypern lebt mit einem Bankensektor mit niedrigen Steuern, günstigen rechtlichen Regelungen, der völlig überzogen ist. Und Zypern ist damit insolvent. Und daran ist niemand außerhalb Zypern schuld, sondern dieses Geschäftsmodell ist so nicht mehr tragfähig. Das muss restrukturiert werden. Na, wir nehmen die Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis. Denn Zypern hat ja selbst ein Hilfsprogramm beantragt. Und für ein Hilfsprogramm brauchen wir einen berechenbaren Weg, wie Zypern wieder den Weg zu den Finanzmärkten finden kann. Dafür sind die zyprischen Schulden, die Finanzverpflichtungen zu hoch. Das ist ja die Größenordnung. Φήμες που ήθελαν την Κυπριακή κυβέρνηση να έχει συμφωνήσει στην πόλη της Λαϊκής Τράπεζας σε Ρώσους επιχειρηματίες διαψεύδονται τόσο από τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο όσο και από την ίδια την τράπεζα. Δεν ευσταθούν τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν σήμερα σε τηλεοπτικά, ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα και αναφέρονται σε συμφωνία πώλησης της τράπεζας. Το πρωί ο Κύπριος πρόεδρος συνάντησε για 45 λεπτά τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο, ο οποίος διαβεβαίωσε για τη στήριξη της Εκκλησίας.